κύριο Παπαδάκη, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να αποτείνει αυτός ένα χαιρετισμό. Ο κύριος Παπαδάκης είναι ο παλαιότερος πρόεδρος του νοσοκομείου Λίμνου. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λίμνου για την τιμή και την πρόσκληση που μου έστειλε να απευθύνω ένα χαιρετισμό στον κύριο Σταμάκη, με τον οποίο είχα την χαρά να συνεργαστώ 1,5 περίπου έτος, τα έτη 1982-89, 88-89, όταν ο κύριος Σταμάκης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου, πρόεδρος του οποίου ήμουν εγώ. Ο κύριος Σταμάκης μετήχε του Διοικητικού Συμβουλίου εκ του νόμου ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και μου δίνεται η ευκαιρία να θυμηθώ τα ωραία χρόνια τα οποία περάσαμε μαζί όταν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο βασικός εισηγητής όλων των ιατρικών θεμάτων, διότι εγώ, είναι αλήθεια, ανήκα σε άλλο κλάδο και δεν ήμουν ενημερωμένος με το αντικείμενο της υπηρεσίας στην οποία είχα κληθεί να υπηρετήσω. Προσφέραμε μια υπηρεσία, προσπαθήσαμε να αγοράσουμε ορισμένα βασικά τα οποία χρειαζόταν το νοσοκομείο μας, μεγάλα και ακριβά, με εισήγηση πάντοτε του κυρίου Σταμάκη. Ήταν ομολογουμένος ο καλύτερος από τους συμβούλους που είχα και πάντοτε είχαμε αγαστή συνεργασία μαζί του. Αγαπητέ κύριε Σταμάκη, δεν μου έδωσα πολύ χρόνο και θα συντομεύσω. Υπάρχει ένας άγραφος νόμος. Κάθε αρχή έχει ένα τέλος. Το τέλος, εάν το ετοιμάζει κανείς μόνος του, είναι ευτυχία και χαρά. Φεύγεται έχοντας μια πολύ καλή εικόνα η οποία θα σας συνοδεύει στη νέα σας ζωή, την μετά υπηρεσιακή. Όλα έχουν μια αρχή και όλα έχουν ένα τέλος. Θυμίζω αυτό που είπε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστη και τον όρκο. Τα πάντα έχουν ένα τέλος. Αναμένω, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να λάβω από τον μεγάλο κριτή, τον Στέφανο της δόξης. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κριτής σε μας ευρίσκεται εδώ. Είμαστε όλοι εμείς, οι συνεργάτες σας, οι συνάδελφοί σας, το Διοικητικό σας Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Πάνω απ' όλα όμως είναι ο λαός, ο αλάνθαστος λαός. Οι ευχές και η κρίση του λαού είναι η οποία θα σας συνοδεύει στη ζωή.
εκατοντάδες περιπτώσεις περιπτώσεων ασθενών σας, οι οποίοι θεραπεύτηκαν, θα σας συναντούν στον δρόμο, θα σας χαιρετούν και θα νιώθετε ικανοποίηση, έστω κι αν είστε έξω από την ενεργό υπηρεσία. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχηθώ το υπόλοιπο τη ζωή σας να είναι να συνοδεύεται με υγεία, με χαρά και οικογενειακή ευτυχία. Θα σας βλέπουμε, διότι φεύγετε όρθιος, αμόλυντος, καθαρός. Έχετε μια γενική εικόνα στην κοινωνία, η οποία θα σας συνοδεύει και θα την έχετε χαρά και συντροφιά σας. Σας εύχομαι τα βέλτιστα που έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ευχαριστώ.